Σας είχαμε πει την ιστορία σε σχέση με τον κύριο Πελετίδη, τον δήμαρχο της Πάτρας, ο οποίος έφτιαξε ένα πάρκο και μετά κατηγορήθηκε ότι δεν έπρεπε να το φτιάξει. Κατηγορήθηκε γιατί μετέτρεψε ένα σκουπιδότοπο σε ένα πάρκο. Είναι ο ίδιος όμως μαζί μας σήμερα σε σύνδεση. Γιατί σήμερα έχουμε απόφαση. Γιατί έγινε το δικαστήριο και αθώθηκε τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Κορδάς, ο αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας. Καλησπέρα. Αθωθήκατε σήμερα. Αθωθήκαμε κάτι το οποίο πηγαίνει παράλληλα με την κοινή λογική. Είστε στο χώρο, είστε στο πάρκο που δημιουργήσατε, έτσι, αυτή τη στιγμή. Είμαι στο πάρκο, είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν σκουπιδότοπος, ήταν μπάζα, ήταν βρωμιά, δυσοδεία, 2 χιλιόμετρα, και το οποίο το πήραμε εμείς από τον οργανισμό Λιμένα Πατρών και το κάναμε πάρκο. Αυτό δυσαρέστησε κάποιους, αλλά ευχαρίστησε τον πατραϊκό λαό, ευχαρίστησε την νεολαία μας, ευχαρίστησε τα παιδιά μας, γιατί βρίσκουν ένα χώρο που μπορούς αδάπανα να κυκλοφορείς. Φτιάχθηκε ένα πολύ μεγάλο πάρκο για την πόλη μας, το μεγαλύτερο που έχουμε σήμερα. Είναι σημείο ωραίο, βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, είναι παραλιακή ζώνη και το χαίρεται η πόλη μας και είμαστε κι εμείς χαρούμενοι και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό και συνεχίζουμε και μία προσπάθεια άλλη, επειδή έχουμε και στον ανατολικό τομέα έναν άλλο χώρο που διεκδικούμε να το κάνουμε και αυτόν παρόμοιο με αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Εκεί είναι μπαλκόνι, εδώ είμαστε δίπλα στη θάλασσα, παραθαλάσσιο, και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό από την κυβέρνηση ότι ήρθε η ώρα να το παραχωρήσει, για να μην κάνουμε και εκεί ενέργειες που θα θεωρηθούν αργότερα παράνομες και θα χρειαστεί πάλι να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Κυρία Δήμαρχε, ακριβώς ποιο ήταν το σκεπτικό των εναγόντων αυτών που σας έκαναν, που σας παρέπεμψαν στη δικαιοσύνη? Ότι αλλοιώνουμε τον χώρο της βρωμιάς, διότι απαγορευόντουσαν να κάνουμε σε αυτό το χώρο παρεμβάσεις. Η ουσία όμως είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι απαγορευόταν σε εμάς, επειδή υπήρχε μια προσωρινή παραχώρηση το 2012, μετά αυτή η παραχώρηση πάρθηκε πίσω και δεν θέλανε να μπούμε εμείς εδώ πέρα. Αν παρατηρείτε και το βλέπετε τον χώρο, αυτός ο χώρος είναι φιλέτο. Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί από τη μία μεριά να είναι ανάσα για τον πατραϊκό λαό λόγω του φυσικού, της φυσικής του ομορφιάς, αλλά ταυτόχρονα για κάποιους άλλους είναι επίσης φιλέτο. Εννοείται ότι όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οικονομική δραστηριότητα. Υπονοείται συμφέροντα οικονομικά αυτό, δηλαδή. Αυτό ήταν πάντοτε στους στόχους κάποιων. Βεβαίως, διότι δεν είναι μόνο αυτός ο χώρος που βλέπετε αυτή τη στιγμή, που είναι και ένας επόμενος χώρος, ο οποίος είναι και χρόνια πολλά σε αντιπαράθεση. Πέρσι το καλοκαίρι έγινε με νομοθετική πράξη, παραχωρήθηκε στο Δήμο πλέον και τώρα είναι δικός μας. Αλλά την εποχή που γινόταν αυτή η αντιπαράθεση και για χρόνια πολλά πριν, πάντα ήταν σε σύγκρουση αυτές οι δύο οπτικές γωνίες. Ποιος θα είναι, εμείς αν λέμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι στον πατραϊκό λαό, ο οποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης του. Οι άλλοι το θέλουν να το αξιοποιήσουν μεν, αλλά θέλουν τον πατραϊκό λαό πελάτη. Μάλιστα. Κύριε Πελετίδη, ούτως ή άλλως η αθώωσή σας σήμερα δίνει ένα μήνυμα, αλλά μια που σας έχουμε στην εκπομπή μας σήμερα και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλαμε να μας κάνετε και ένα σχόλιο. Η εκπομπή μας ασχολήθηκε, φιλοξένησε ένα μέλος του συγκροτήματος Rotten Christ. Το συγκρότημα ισχυρίστηκε, κατηγόρησε μάλλον τον Δήμο σας, ότι προφασίστηκε τεχνικούς λόγους για να ακυρωθεί η συναυλία του μετά από πίεση συντηρητικών κύκλων και της εκκλησίας εκεί στην Πάτρα. Εμείς, επειδή φωτίζουμε τόσο το έργο σας και ό,τι δραστηριότητα κάνετε εκεί, αλλά δίνουμε όσο οφείλουμε το μικρόφωνο και όσους έχουν να πούν κάτι ενδεχομένως αρνητικό για το Δήμο, σας καλέσαμε εκείνη την ημέρα, δεν σας βρήκαμε. Σήμερα θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο. Τελικά, τι έγινε με την υπόθεση του συγκροτήματος και αν θα μας ενδιαφέρει να μάθουμε και αν έχει οριστεί κάποια άλλη ημερομηνία για τη συναυλία αυτή? Καταρχήν, εκείνη την ευθύνη ήδη του συγκροτήματος μαζί και με ένα άλλο συγκρότημα την επόμενη μέρα, με τα ηχητικά που είχαν και τους ίδιους τους δικούς τους τους ανθρώπους, πήγανε για να δουν αν είναι κατάλληλο για να κάνουν τη συναυλία τους. Και ήδη η τεχνική τους
στείλανε στο Δήμο, γιατί μας είπαν ότι θέλουν ήδη να μπορούν να πάνε να το κάνουν και τους δώσαμε το ελεύθερο να πάνε να φτιάξουν το χώρο εκεί ηλεκτρολογικά, γιατί έχει να κάνει με τον εξαρισμό και διάφορα ζητήματα τα οποία προκύψαν εκεί πέρα. Και ήδη κάνανε έκθεση που λένε ότι ενώ κάναν μία αίτηση που λέγανε ότι θέλουν να πάνε να παρέμβουν ήδη και να το αποκαταστήσουν, μας στείλανε μετά μία επιστολή και λένε ότι δεν μπορούμε να τον αποκαταστήσουμε διότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι τους, οι τεχνικοί τους, τους βγάζουν μία έκθεση, ποιος ο λόγος επομένως να γίνει η ολόκληρη αντιπαράθεση. Εντάξει, επειδή θα πρέπει στην ζωή να υπάρχει και μία ειλικρίνεια μεταξύ όσων αντιμετωπίζουμε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, νομίζω ότι μας αδίκησαν. Αλλά αυτό πέρασε. Αν δεν κάνω λάθος, ζητούν πάλι το χώρο και εφόσον είναι, εμείς δεν έχουμε εξαιρέσει μόνο τη Χρυσή Αυγή από διευκόλυνση. Τον ίδιο χώρο εννοείται, έτσι? Τον ίδιο χώρο, αυτόν που ήταν να γίνει τότε. Ό,τι ζητήσουμε, εμείς δεν μπορούμε. Ναι, ναι. Άρα λέτε ότι έχουν ξαναζητήσει το χώρο και εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις θα τον δώσετε ενδεχομένως, αυτό θέλετε να πείτε? Μα δεν έχουμε εμείς κάνει και κάτι άλλο ποτέ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε πάει και σε δίκη. Να είστε καλά. Υπερασπιζόμενος δικαιώματα μεταναστών και είναι σημαντικό που το λέτε. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Και πολλά άλλα. Και πολλά. Να είστε καλά. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Να είστε γεια σας. Καλά.